Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Παρακολουθείτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων στην τηλεόραση του Επιλογές. Ας δούμε τα τρέχοντα θέματά μας. Ο απολογισμός του πρώτου χρόνου της θητείας της Δημοτικής Αρχής πραγματοποιείται αυτή την ώρα σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης από τον Δήμαρχο Αλέξανδρο Χρυσάφη. Ο κύριος Χρυσάφης παρουσίασε στους δημοσιογράφους με διαφάνειες αναλυτικά το έργο της κάθε αντιδημαρχίας, ενώ έκανε αναφορά στο ιδιαίτερο της χρονιάς λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το χαιρετισμό του Δημάρχου. Καλημερίζω σήμερα στην εκδήλωση αυτή, η οποία έχει σαν στόχο να παρουσιάσει τα πεπραγμένα του πρώτου έτους της νέας Δημοτικής Αρχής. Πεπραγμένα τα οποία έγιναν σε μία χρονιά, η οποία είχε αρκετές ιδιαιτερότητες. Θα ξεκινήσω με τρεις βασικές παρατηρήσεις, οι οποίες διέπουν την παρουσίαση που θα ακολουθήσει. Καταρχάς, η πρώτη παρατήρηση έχει να κάνει με το ότι ο Δήμος έχει συνέχεια. Κάθε Δημοτική Αρχή έχει χρέος και αποστολή να συνεχίζει τα έργα που βρίσκει σε εξέλιξη από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Έτσι και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή βρήκε και συνέχισε έργα από τους πρώην καποδιεστριακούς δήμους, το ίδιο και εμείς. Βρήκαμε και συνεχίζουμε τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Ξέρετε, ένα έργο από την στόχευσή του μέχρι την υλοποίησή του απαιτεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, το οποίο για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ειδικά για τους δήμους, με την κείμενη νομοθεσία, και ανάλογα φυσικά και με το έργο, κυμαίνεται από 1,5 έως 3 με 4 χρόνια. Περισσότερο ρεπορτάζ για το θέμα αυτό μπορείτε να παρακολουθήσετε στο βραδινό μας δελτίο. Και τώρα περνάμε στο επόμενο θέμα μας. Σε μια απίστευτη καταγγελία προχώρησε ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομιακών Ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Σερών, Βαγγέλης Παπαμιχάλης. Ο κ. Παπαμιχάλης ανέφερε ότι πριν από ένα δίμηνο το νοσηλευτικό ίδρυμα των Σερών λειτουργούσε με γάντια βαφής λόγω έλλειψης γαντιών λάτεξ. Ο πρόεδρος των Ιατρών αναφέρει για μία ακόμη φορά ότι το νοσοκομείο λειτουργεί οριακά και θέτει ερωτήματα προς τη διοίκηση του νοσοκομείου. Τους προηγούμενους δύο μήνες το νοσοκομείο Σερών λειτουργούσαν οι περισσότεροι να έχουμε τα γάντια αυτά που έχουμε για να βάφουμε τα μαλλιά αυτά τα λεπτά. Με γάντια βαφής μαλλιών λειτουργούσε το προηγούμενο δίμηνο το Γενικό Νοσοκομείο Σερών λόγω έλλειψης γαντιών λάτεξ. Αυτό καταγγέλει σήμερα ο πρόεδρος των νοσοκομιακών γιατρών του νοσοκομείου Σερών, Βαγγέλης Παπαμιχάλης, ερωτηθής για τη λειτουργία του νοσηλευτικού ιδρύματος. Ο κύριος Παπαμιχάλης τονίζει ότι θα έπρεπε τότε να υπάρξει σχετική ενημέρωση από τη διοίκηση του νοσοκομείου, κάτι που τελικά δεν έγινε. Τους προηγούμενους δύο μήνες το νοσοκομείο Σερών λειτουργούσαν οι περισσότεροι να έχουμε τα γάντια αυτά που έχουμε για να βάφουμε τα μαλλιά αυτά τα λεπτά. Με τέτοια γάντια ήμασταν. Και μάλιστα όταν στις δικές μας η απάντηση ήταν ότι υπήρχε συνολικά πρόβλημα με τα γάντια λάτεξ. Δεν το αμφισβητώ εγώ αυτό το θέμα. Μπορεί να υπήρχε συνολικό πρόβλημα. Αλλά μην βγαίνει η διοίκηση να αμφισβητήσει το πρόβλημα το οποίο υπήρχε. Με γάντια, δηλαδή, με γάντια που είναι με για τις βαφές. Ήμασταν κυρίως και όταν χρειαζόταν να έχουμε γάντια που θέλαμε να κάνουμε κάτι πιο για να προστατευόμαστε καλύτερα, χρησιμοποιούσαμε αποστηρωμένα γάντια. Η απάντηση ήταν ότι δεν υπήρχαν γάντια λάτεξ. Ότι υπάρχει γενικά πρόβλημα στην αγορά. Που η αλήθεια είναι να σας πω ότι επειδή εγώ μπήκα στο ίντερνετ και κοίταξα, έκανα μια έρευνα να δω τα επιχειρήσεις οι οποίες τα διαθέτουν, αν είχαν, υπήρχε όντως, ήταν εκτός στόκ, δεν υπήρχαν. Αλλά αυτό θα μπορούσε να βγει να το πει η διοίκηση ότι υπήρχε πρόβλημα με την προμήθεια, γιατί υπήρχε συνολικά θέμα. Και όχι ότι όλα πάνε καλά, προφανώς υπήρχε θέμα. Ο κύριος Παπαμιχάλης αναφέρει επίσης ότι ακόμη και οι μάσκες
δίνονται σε συγκεκριμένο αριθμό. Ακόμα και τις μάσκες μας τις δίνουν σε συγκεκριμένο αριθμό και εμείς που εφημερεύουμε θα αλλάξουμε δύο φορές μέσα στην ημέρα μάσκα, ενώ θεωρητικά οι μάσκες σαν αυτή που φοράω τώρα θα έπρεπε ανά 4 ώρες να αλλάζονται. Εντάξει. Εντάξει, στην παρούσα φάση είμαστε όπως είναι το νοσοκομείο και η ροή του κόσμου που έχει. Όταν θα έχουμε αυξημένη ροή, που περιμένεις μέσα στους επόμενους μήνες να έχεις αυξημένη ροή λόγω της αύξησης των λοιμόξεων, επαρκούν αυτά που έχουμε τα υλικά? Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα, το οποίο θα απαντηθεί στην πράξη. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το νοσηλευτικό ίδρυμα των Σερών λειτουργεί οριακά, σημειώντας τις παρετήσεις γιατρών οι οποίοι αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης. Λειτουργούμε οριακά. Λειτουργούμε οριακά στο κομμάτι το ότι η προσέλευση είναι σε τέτοιο βαθμό το οποίο δεν έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Ξέρετε ότι έχουμε παρετήσεις γιατρών προς συνταξιοδότηση. Οι παθολογικές και οι πνευμονολογικοί κλινικοί βγάλανε πρόγραμμα για αυτό το μήνα ότι θα μπορέσουν να καλύψουν. Από τον Νοέμβρη δεν ξέρω αν μπορούν να καλύψουν όλο το μήνα με το προσωπικό το οποίο έχει μείνει. Η καρδιολογική δεν μπορεί να καλύψει το πρόγραμμά της. Με εφημερίες έχουν μείνει 5 γιατροί. Και οι υπόλοιπες κλινικές λειτουργούν στα όρια τους με 8, 9 και 10 εφημερίες του προσωπικού. Σε ό,τι αφορά τα χειρουργεία, ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών τονίζει ότι συνεχίζει το μέγα ζήτημα της έλλειψης αναισθησιολόγων. Στο χειρουργικό τομέα συνεχίζει το μέγα ζήτημα της έλλειψης αναισθησιολόγων και της σχεδόν στο σύνολο διακοπής των τακτικών χειρουργείων. Οπότε αν κάποιος θεωρεί ότι αυτή η κατάσταση είναι καλή για το νοσοκομείο Σερών και ότι όλα πάνε ρολόι, πραγματικά το προκαλούμε να βγει να το πει. Να μας πει σε ποιο κομμάτι λέμε ψέματα, γιατί κυκλοφορούν διάφορα θέματα, και να μας πει που δεν έχουμε δίκιο. Δεν έχουμε πει σε κανένα βαθμό ότι δεν έχει κάνει κάποιες προσπάθειες η διοίκηση για να καλύψει τα κενά τα οποία έχουν δημιουργηθεί, αλλά δεν έχει δοθεί λύση στα ζητήματα. Ο ίδιος καλεί τη διοίκηση του νοσοκομείου Σερών να βγει δημόσια να καταγγείλει την κατάσταση που υπάρχει σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του νοσηλευτικού ιδρύματος, θέτοντας μάλιστα και ορισμένα ερωτήματα. Οι διοικήσεις των νοσοκομείων μπαίνουν στα νοσοκομεία και βρίσκονται σε κάθε νοσοκομείο για να εφαρμόσουν τις πολιτικές τις οποίες έχουν το Υπουργείο Υγείας. Αν λοιπόν δεν μπορούν να δοθούν λύσεις σε σημαντικά προβλήματα τα οποία υπάρχουν στο νοσοκομείο και δημιουργούν δυσκολία στη λειτουργία του με κίνδυνο τόσο των εργαζομένων όσο και των ασθενών, θα πρέπει οι διοικήσεις των νοσοκομείων να βγουν και να το καταγγείλουν. Να καταγγείλουν ακόμα και το Υπουργείο Υγείας ότι δεν τις βοηθάει και τα νοσοκομεία έχουν πρόβλημα λειτουργίας. Αυτά με επιστολές και κόντρα επιστολές που να προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε το αδικαιολόγητο, πραγματικά εμένα με ξεπερνάει. Έχουν υπάρξει δύο επιστολές από τη διοίκηση τελευταία, οι οποίες όμως δεν απαντάνε στο πρόβλημα και στην ουσία του προβλήματος. Και ξαναβάζουμε το ερώτημα εμείς. Υπάρχει πρόβλημα λειτουργίας του νοσοκομείου? Έχουν πρόβλημα κλινικές ώστε να μπορέσουν να καλύψουν τις εφημερίες τους? Είναι ασφαλής η εφημέρευση όλων των κλινικών του νοσοκομείου? Καταστρατηγούνται όλοι οι νόμοι, οι εργατικοί οι οποίοι υπάρχουν για τις εφημερίες? Έχουμε υπερεργασία μέσα? Με μία γνωμοδότηση βόμβα που κοινοποίησε προχθές την κυβέρνηση το ελεκτικό συνέδριο, τοποθετείται απολύτως αρνητικά στην προωθούμενη τροπολογία για τα αναδρομικά των 11 μηνών προς τους συνταξιούχους, δημόσιους υπαλλήλους και απόστρατους όλων των κλάδων των σωμάτων ασφαλείας. Την εξέλιξη αυτή σχολίασε στην τηλεόραση Επιλογές ο πρόεδρος της ΕΝΙΠΕΚ, κ. Αλέξης Μητρόπουλος. Με μια γνωμοδότηση βόμβα που κοινοποίησε προχθές την κυβέρνηση, το ελεγκτικό συνέδριο τοποθετείται απολύτως αρνητικά στην προωθούμενη τροπολογία για τα αναδρομικά των 11 μηνών προς τους συνταξιούχους, δημοσίους υπαλλήλους και απόστρατους όλων των κλάδων των σωμάτων ασφαλείας. Το αυτό που σας στείλαμε ως ανακοίνωση προκύπτει από την τροπολογία που κατέθεσε χτες μεσάνυχτα ο κύριος Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Βρούτσης, που επεκτείνει την καταβολή των αναδρομικών του 11μήνου, όχι μόνο στους συνταξιούχους που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες και αγρότες, αλλά και στους συνταξιούχους του δημοσίου, του στρατού και των σωμάτων ασφαλείας. Εκεί είδαμε, κύριε Κώτα, ότι ενώ στους συνταξιούχους που είχαν δικαιωθεί από το Συμβούλιο Επικρατείας
δίνει ολόκληρα τα αναδρομικά που αφορούν και τις δύο περικοπές της κύριας συνταξιούς για τους δημοσίου υπαλλήλου, τους συνταξιούχους και τους ενστόλους συνταξιούχους, δίνει την περικοπή μόνο του ενός νόμου, με συνέπεια το μισό εκατομμύριο συνταξιούχων του δημοσίου και των σωμάτων ασφαλείας να πάρει κατά 30-35% λιγότερο τα αναδρομικά του 11 μήνου. Πιο συγκεκριμένα, με τα πρακτικά της Τρίτης Ειδικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 23/9/2020, που συντάχθηκαν μετά από συζήτηση και απόφαση από την Ολομέλειά του, βάσει του άρθρου 73, παράγραφος 2 του Συντάγματος, οι δικαστές του Ανώτατου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου της χώρας σε πολλά σημεία και με αυστηρή διατύπωση προειδοποιούν την κυβέρνηση ότι η κυβέρνηση επεμβαίνει σε γεννημένα περιουσιακά δικαιώματα. Η ρύθμιση της τροπολογίας είναι ασύμβατη με το άρθρο 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Το δικαστήριό μας δεν έχει ακόμα αποφανθεί για το ύψος των αναδρομικών και τα δώρα. Η προωθούμενη τροπολογία περί απαγόρευσης δικαστικής διεκδίκησης αναδρομικών και δώρων και πέραν του 11 μήνου είναι αντισυνταγματική. Πρόκειται για το 50% των συνταξιούχων του δημοσίου που θα δουν μείωση στα αναδρομικά. Έτσι λοιπόν τα ξέρουν το μισό εκατομμύριο κόσμο και οι οικογένειές τους και οι πληρονόμοι κάποιοι, εντωμεταξύ κάποιοι έχουν αποβιώσει, ότι με την τροπολογία, αν ψηφιστεί την προσεχή Τρίτη, τότε είπε ο Υπουργός ότι θα ψηφιστεί, θα έχουν λαμβάνει μικρότερο ποσό αναδρομικών οι συνταξιούχοι του δημοσίου και οι συνταξιούχοι των σωμάτων ασφαλείας. Κάτι που πρέπει η κυβέρνηση να το διορθώσει μέχρι την ψήφιση την προσεχή Τρίτη. Όλοι οι αθλητικοί χώροι των σχολείων του Δήμου Σερών ελέγχθηκαν από ειδικούς εμπειρογνώμονες. Πρόκειται για μία απόφαση που ξεκίνησε από το Υπουργείο Παιδείας μετά από ένα τραγικό περιστατικό πριν από λίγους μήνες. Όλοι οι αθλητικοί χώροι των σχολείων του Δήμου Σερών ελέγχθηκαν από ειδικούς εμπειρογνώμονες. Πρόκειται για μία απόφαση που ξεκίνησε από το Υπουργείο Παιδείας μετά από ένα τραγικό περιστατικό πριν από λίγους μήνες. Ένα τραγικό περιστατικό το περσινό καλοκαίρι στις αρχές Αυγούστου έγινε η αφορμή για να δοθεί εντολή από το Υπουργείο Εσωτερικών για να ελεγχθούν όλοι οι δημόσιοι αθλητικοί χώροι και των σχολείων συμπεριλαμβανομένων. Ο Δήμος Σερών, με έναν εμπειρογνώμονα που ανέθεσε τη σχετική εργασία, έλεγξε λοιπόν όλους τις αθλητικές υποδομές στα σχολεία της περιοχής ευθύνης του. Και στο προηγούμενο διάστημα ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση όλων των επικίνδυνων, φθαρμένων, παλιών ανταλλακτικών που υπήρχαν πάνω στις μπασκέτες, δηλαδή τα ταμπλό και οι στεφάνες. Και έτσι με την αρχή του σχολικού έτους παραδώσαμε στους μαθητές μας έναν νέο εξοπλισμό για να τον χρησιμοποιούν όπως οι καθηγητές τους και οι δάσκαλοι τους γνωρίζουν. Σύμφωνα με τον κύριο Σιαμάγκα, θα συνεχιστεί το έργο του Δήμου ώστε η νεολαία να είναι ασφαλής στο σχολείο και κυρίως στους αθλητικούς χώρους. Το σχολείο είναι ένας χώρος για τον οποίο η ενήλικη γενιά φροντίζει για την ισόρροπη ανάπτυξη των παιδιών, μεταξύ των οποίων είναι και η σωματική ανάπτυξη. Γι' αυτό το λόγο είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι παραδίδουμε στους μαθητές μας και στις μαθήτριές μας εξοπλισμό αντάξιο και του μαθήματος της φυσικής αγωγής αλλά και όλων των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στην διάρκεια της σχολικής τους ζωής. Το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει και η πάκτωση των τερμάτων εκεί όπου οι συνάδελφοί μου χρησιμοποιούν τα τέρματα για τη διδασκαλία του ποδοσφαίρου. Συνολικά 9.000 ευρώ καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Πρόκειται για μία απόφαση που ψηφίστηκε ομόφωνα και είναι η αμοιβή του κάθε μέλους του ΔΣ. Συνολικά 9.000 ευρώ καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Πρόκειται για μία απόφαση που ψηφίστηκε ομόφωνα και είναι η αμοιβή του κάθε μέλους του ΔΣ. Κάθε μέλος του ΔΣΟΥ για κάθε συνεδρία στην οποία γίνεται στη ΔΕΙΑΣ δικαιούται το ποσό των 50 ευρώ μεικτών αποδοχών ως αποζημίωση για την παράστασή του στο Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ. Αυτό είναι κάτι το οποίο είχε ψηφιστεί ομόφωνα από την έναρξη της λειτουργίας της ΔΕΙΑΣ. Το ποσό το οποίο αναφέρεται, προφανώς αυτά τα ποσά δεν τα βγάζουμε κάθε μήνα, όπου γίνονται κατά μέσο όρο περίπου 2-3 δοσού το μήνα. Και κάθε τετράμινο ή εξάμηνο βγαίνουν συνολικά οι αμοιβές αυτές. Προφανώς μιλάτε για το ποσό το οποίο αναφέρεται είναι για το σύνολο των αμοιβών για ένα διάστημα 8 μήνου. Και αυτό είναι το ποσό για το οποίο προφανώς με ρωτάτε.
Πρόκειται για ποσό που προβλέπεται όταν τα μέλη του ΔΣ συμμετέχουν σε συνεδριάσεις και σύμφωνα με τον κύριο Χαλκιόπουλο δεν έγινε τίποτα λιγότερο από ό,τι στο παρελθόν. Είναι 10 μέλη συν τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος, εγώ δηλαδή, δεν δικαιούμαι τέτοιες αμοιβείς, καθώς έχω την αποζημίωση, την πάγια, τη μηνιαία. Το κάθε μέλος του ΔΣΟΥ για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο έχει εγκριθεί αυτή η αμοιβή. Είναι ένα επίπονο Διοικητικό Συμβούλιο. Πάντοτε ίσχυε αμοιβή για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Τίποτα λιγότερο το παρελθόν δεν κάναμε όσον αφορά την παρούσα διοίκηση της ΔΕΙΑΣ. Τις ομορφιές της λίμνης Κερκίνης και την πλούσια ορνιθοπανίδα της περιοχής παρατήρησαν οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή την Πανευρωπαϊκή Γιορτή Πουλιών, που φέτος λόγω της πανδημίας του κορονοϊού πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά. Έτσι λοιπόν, από νωρίς το πρωί ως αργά το μεσημέρι, εκπρόσωποι του φορέα διαχείρισης της λίμνης Κερκίνης μετέδιδαν ζωντανά στα social media όμορφες εικόνες από φλαμίγκο, πελεκάνους, άργυρο πελεκάνους και άλλα πτηνά. Διαφορετική ήταν φέτος η Πανευρωπαϊκή Γιορτή Πουλιών λόγω της επιδημίας του κορονοϊού. Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης διοργάνωσε διαδικτυακή εκδήλωση, η οποία περιέλαμβανε ζωντανές συνδέσεις, αναδιαστήματα από τη Λίμνη Κερκίνη, μεταφέροντας εικόνες από την πλούσια ορνιθοπανίδα της περιοχής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Φινικόπτερα τρέφονται στο ποτάμι ουσιαστικά, σε ρηχά νερά στον ποταμό. Είναι διαφορετικής ηλικίας. Ουσιαστικά τα πρώτα χρόνια, τον πρώτο χρόνο είναι καφέ, το έτος που γεννιούνται δηλαδή, και στη συνέχεια τα επόμενα χρόνια αρχίζει το χρώμα να αλλάζει, γίνεται πιο γκρίζο, γκρίζο καφέ. Αποκτούν το χρώμα, το έντονο ροζ χρώμα που τα ξέρουν πιο πολύ, κατά το έκτο χρόνο της ηλικίας τους, που είναι και ο χρόνος που μπορούν να, το έτος το οποίο μπορούν να αναπαραχθούν. Γιορτή Πουλιών 2020 στη Λίμνη Κερκίνη, αλλά λόγω COVID διαδικτυακά. Κύριε Ναζηρίδη, για πείτε μας, φέτος ήρθανε πολλά πουλιά στη Λίμνη. Όπως κάθε χρόνο, τέτοια εποχή έχουμε πάρα πολλά πουλιά, πέρα από τους ροδοπελεκάνους που είναι στο πικ της μετανάστευσης, έχουμε και τους άργυροπελεκάνους, τουλάχιστον 3.000 φινικόπτερα, πολλές αβοκέτες, αργυροτσιχνιάδες και πάρα πολλά παρυδάτια. Έχουν έρθει επίσης και τα πρώτα αρπακτικά, τα οποία θα ξεχειμωνιάσουν, όπως είναι η στικτάιτη. Και βέβαια τα περισσότερα πουλιά είναι στα ρηχά νερά, όπως φαίνεται και από τα βίντεο. Φέτος επιλέξαμε, λόγω του COVID, να κάνουμε live μεταδόσεις με εικόνες έτσι από τη λίμνη, για να δει ο κόσμος που δεν θα μπορέσει να έρθει. Από νωρίς το πρωί μέχρι και το μεσημέρι, ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης κατέγραφε εικόνες μαγευτικής ομορφιάς από τη λίμνη Κερκίνη, με σκοπό οι χρήστες των social media να θαυμάζουν τις ομορφιές της περιοχής. Μέχρι πότε είναι τα πουλιά αυτά εδώ, πόσο καιρό? Θα μείνουν όλο το χειμώνα. Οι ροδοπελεκάνοι βέβαια θα φύγουν τις επόμενες 3 εβδομάδες περίπου. Ουσιαστικά οι ροδοπελεκάνοι έρχονται με λίγες μέρες, τρέφονται και φεύγουν και έρχεται το επόμενο κύμα. Τα περισσότερα έρχονται από το Δούναβι, κάνουν ουσιαστικά μια παράκαμψη για να τραφούν εδώ και στη συνέχεια επιστρέφουν στο δρόμο της μετανάστευσης, πέραν από τον Βόσπορο δηλαδή, προς την Αφρική. Ο Mr. Blue ήρθε φέτος? Ο Mr. Blue είναι στην Ουγγαρία αυτή τη στιγμή. Φέτος ακολούθησε άλλη διαδρομή μέσω Ρωσίας. Χθες ήταν στην Ουγγαρία και τις επόμενες μέρες περιμένουμε να τον δούμε εδώ στην Κερκίνη. Και θα κλείσουμε το δελτίο μας με μία ανακοίνωση. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγροτών Σερών υπενθυμίζει στους κτηνοτρόφους του νομού Σερών ότι η προθεσμία υποβολής αίτησης για έκτακτη ενίσχυση λόγω COVID λήγει την 5η στις 8 Οκτωβρίου. Όσοι κτηνοτρόφοι δεν έχουν κάνει ακόμη τις αιτήσεις τους, να σπεύσουν άμεσα.
στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το σύντομο δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μείνατε και μας παρακολουθήσατε. Καλό σας απόγευμα.